Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 80 τραυματίστηκαν σε διπλή βομβιστική επίθεση στη Λαχόρη του Πακιστάν. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες είχαν τοποθετήσει εκρηκτικούς μηχανισμούς έξω από μια καθολική και μια προτεσταντική εκκλησία στη χριστιανική συνοικία της πόλης. Την ευθύνη για το χτύπημα ανέλαβε η οργάνωση Τζαμάτ Ουλ Αχράρ, που θεωρείται παρακλάδι των Ταλιμπάν. Στο Καράτσι, αγανακτισμένοι χριστιανοί διαδήλωσαν ζητώντας μέτρα προστασίας των θρησκευτικών μειονοτήτων. Καταδικάζουμε σφόδρα την ενέργεια και απαιτούμε από την κυβέρνηση να προστατεύει όλους τους τόπους λατρείας όλων των θρησκειών, μουσουλμάνων και μη. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως ένας φρουρός ασφαλείας σκοτώθηκε όταν προσπάθησε να εμποδίσει έναν εκ των δραστών να μπει μέσα στην εκκλησία. Μια κίνηση που πιθανότατα έσωσε πολλούς αθώους. Τοπικά μέσα μετέδωσαν ότι οι εξαγριωμένοι κάτοικοι της Λαχώρης λιντσάρισαν δύο άνδρες που θεώρησαν υπόπτους.